ξεκινάει πάλι η διαδικασία μετά τα έκτροπα. Θέλω να ενημερώσω το σώμα και να δηλώσω έτσι με. Με μεγάλη συγκρίνεια ότι εδώ μέσα δεν είναι τσίρκο. Εδώ μέσα δεν είναι τσίρκο. Το όργανο απαιτεί σεβασμό και προς κάθε ενδιαφερόμενο που ενδιαφέρεται να έρθει εδώ μέσα και να κάνει αυτές τις ταζανιές, θα τις πω εγώ, θέλω να ενημερώσω ότι έχει κληθεί η αστυνομία και έχει επιληφθεί και οι κύριοι που ήρθαν και φύγαν θα αναλάβουν τις ευθύνες των πράξεων τους. Παρακαλώ στο θέμα 11. Κύριος Καράτσος. Και επίσης με ψήρους. Ο Ματώνας συγκεκριμένα ότι μετά την περισυλλογή των
συγκεκριμένο συνεργείο και έκανε απεντόμωση την πλατεία και τις παιδικές σφαίρες του Βατσικού. Δεν μου αφήσετε να μιλήσω για αυτό το θέμα, εσύ και μόνο γιατί το συζητάσαμε. Δεν μου αφήσετε. Εγώ άλλο θέλω να μιλήσω. Τελικά εδώ έχουμε κλειδί σαν το του Βασιλείου. Να μπούμε σε μια διαδικασία αυτό που προβλέπει ο νόμος, αλλά θα κάνουμε τον άνθρωπο. Για μένα αυτό είναι το συμπέρασμα αυτό που κατάλαβα. Λοιπόν, και εδώ επί της ουσίας. Ποιος είναι αυτός που κρίνει ότι οι 12 θέσεις είναι λίγες? Θα πείτε, γιατί το λέω? Γιατί ο χώρος εκεί είναι 6,5 στρέμματα. Άρα όχι 12, 100 λίγο σου φορά. Και λέω, πείτε μου εσείς που τα ξέρετε καλύτερα, εγώ δεν κάνω ξέρω αλλά, εγώ λέω, γιατί 12 θέσεις προέκυψαν μετά από πολλές και πολλές φορές συζητήσεις με την ιατρική υπηρεσία, που επισκεφθήκαμε τον χώρο. Αλλά μάλλον η κύρη της κοινωνιακής υπηρεσίας είναι παντελώς άσχητη. Αλλά οι πιο έξυπνοι και γνώμονες του θέματος είμαστε όλοι εδώ μέσα. Ένα. Δεύτερο. Πάω σε αυτό που είπε ο συνάδελφος ο κ. Καράτος. Τι σημαίνει που σου έχουμε καταφύγιο? Το έχουμε αντιληφθεί. Τι σημαίνει διαχείριση αδέσποτων με βάση το νόμο? Τι περιλαμβάνει ένα προσωρινό καταφύγιο? Γιατί λέμε τώρα ότι διαβάσαμε τον νόμο. Έχει συνδιαγράμματα μέσα, έχει και διαστάσεις, έχει και το ένα, έχει και το άλλο. Μπορείτε να μας πείτε, κύριε συνάδελφε, κύριε Αθανασιάδη, απευθύνομαι προσωπικά, επειδή εσείς μου το θέσατε. Για να καταλάβω τι άλλο διάλογο, για να καταλάβουμε όλοι τι καταλαβαίνει καθένα. Κύριε Δήμαρχε, εγώ δεν είπα ότι οι 12 θέσεις είναι ίδιες. Αυτό δεν είπα. Από πού βγαίνει, ρώτησα και ερώτηση έκανα. Δεν έκανα το που δεν ότι είναι ίδιες. Κοιτάξτε, ακούστε με λίγο. Είμαι 53 χρονών. Δόξα τω Θεώ, ακόμη δεν έχω απολέσει τα σφρένα μου. Εδώ μέσα δεν τις απολέσω. Τη μια ο ένας λέει που είπες, ό,τι δεν το είπανε κατάλαβες. Τότε προηγουμένως είπατε ότι είναι λύγιστε. Αν δεν φτάνει ο χώρος, αν δεν φτάνει ο χώρος να πάμε στο στρατόπεδο, να μας το παραχωρήσουν και να κάνουμε πιο πολλές θέσεις. Μια και έχουμε τόσα λεφτά. Αυτό δεν είναι. Λίγο πιο καλά δεν γίνεται. Εντάξει, κύριε συνάδελφε, και υπομονή, όταν καθόμαστε και ασχολούμαστε επί μία ώρα και αυτά που έχουν συμβεί για αυτό το θέμα, το τι υπομονή μπορούμε να έχουμε, να μας πει. Και εμείς έπρεπε να προσθέσουμε. Ωραία, σου δώσω συγγνώμη για αυτό. Για τον τόνο της φωνής, να ξέρετε ότι είναι αυτός. Λοιπόν, πάω παρακάτω. Οι 12 θέσεις λοιπόν είναι πέρα από τρεις και μπορούμε να γίνουν και 14 και 15 και 16 σε αυτόν τον χώρο, είναι 6,5 στρέμματα ο χώρος εκεί. Τι λέει λοιπόν ότι κάνει στο προσωρινό καταφύγιο? Έχει ένα χώρο στον οποίο πιάνει στα αδέσποτα. Έτσι, πιάνει στα αδέσποτα τα οποία δεν είναι σημασμένα. Γιατί θα πάμε ανοίγω παρέμβαση, γιατί εδώ μιλάμε και για άλλα ζώα, τα οποία θεωρητικά είναι αδέσποτα αλλά είναι δεσποζόμενα, τα οποία κάποιοι τα πήραν, τα παράτησαν μετά από κάποιο καιρό γιατί έχουν να πηγαίνουν, δεν μπορούν να τα συντηρήσουν. Έτσι. Αλλά ο Δήμος ακόμη δεν βγήκε να πάει να βάλει ένα πρόστιμο όπως προβλέπει. Και ξέρετε πολύ καλά τα πρόστιμα που προβλέπει. Γιατί τι θα πάνε. Είπαμε όχι, να μην το κάνουμε. Δεν είναι λογικό σε τέτοιες εποχές. Αλλά όταν υπάρχουν τέτοιου είδους διαδικασίες και αντιδράσεις, πρέπει και εμείς να εφαρμόσουμε τον νόμο. Φεύγουμε και από αυτό. Τι σημαίνει προσωρινό καταφύγιο? Παίρνεις, έχεις ένα αδέσποτο, το οποίο το παίρνεις, το περισυλλέγεις, με τη φροντίδα του συγκεκριμένου κτηνιάτρου, εφόσον εσύ ως Δήμος δεν έχεις μόνο κτηνιάτρο, το περιθάπτεις για 7 μέρες, αυτό είναι, για 7 μέρες, που κάνει τον κύκλο του, που παρακολουθεί ο αρμόδιος κτηνιάτρος, μόνο στην περίπτωση που έχει πρόβλημα και κρίνει ότι έχει, είναι άρρωστο, υπάρχει ειδικός χώρος, και στο συγκεκριμένο έχει προβληθεί που είναι χώρος απομόνωσης για να μην είναι επιβλαβής ο χώρος για τα υπόλοιπα αδέσποτα και θα κριθεί στην πορεία το τι θα γίνει το συγκεκριμένο ζώο και μετά αφού σημαθεί, στηρωθεί, αν είναι φιλικό, αποπαρασιτωθεί, ξανααφήνεται στο ελεύθερο περιβάλλον.
Και εδώ για να κάνουμε γνωστό τι σημαίνει ελεύθερο περιβάλλον, εκεί που κρίνει, λέει, ο Δήμος. Δηλαδή, εκεί που υπάρχει μεγάλη πυκνότητα και συχνότητα συχναζόντων αδέσποτων που δημιουργούν πρόβλημα, δεν το αφήνεις. Το αφήνεις οπουδήποτε αλλού. Σε ελεύθερο περιβάλλον. Αυτό λέμε. Αυτό κάνουμε. Άρα λοιπόν, λέτε, αφού δεν έχει γίνει ακόμη, τι τα κάνουν τα σκυλιά, τι κάνουν τα σκυλιά, τα παίρνουμε συνοδεία του κτηνιάτρου και τα πηγαίνουμε προς το παρόν σε ένα χώρο που έχουμε δημιουργήσει εδώ στο Μαξοστασίου, για τον οποίο έχουμε κατηγορηθεί από καταρτώσεις φιλοσοφικές που κάνουν 70 κατακτήρες τη μέρα, μπαίνει στη διαδικασία. Αντιδήμαρχος, δήμαρχος, υπάλληλοι, η αστυνομία, παρόν ο κύριος συνάδελφος, ο κύριος Γκαλίτσας. Σωστά κύριε Γκαλίτσα. Σωστά. 5 φορές την ίδια μέρα, το 24ωρο, ότι βασανίζουμε τα σκυλιά, ότι τα αφήνουμε χωρίς τροφή. Έτσι. Πού έλεγες, θα πω πρώτα, κρατήσω την πρώτη. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν. Αυτά συμβαίνουν εδώ. Αυτά συμβαίνουν εδώ. Άρα λοιπόν, δεν κάνουμε κάτι το κεφαλίο μας. Θα προβλέπει το χώρο στεγασμένος, όπως λέει, 2x2x3 πόσο είναι, όπως έχει πλέον ένας χώρος ο οποίος είναι περιφραγμένος, αλλά ο οποίος πρέπει να είναι εκτός του στεγασμένου χώρου. Αυτά που λέει, όπως λέει το συγκεκριμένο σχετικό διάγραμμα στο θέμα. Αυτά που λέει ο φάκελος που είπε προηγουμένως ο συνάδελφος. Και θα βάλει την τελική έκθεση της κοινωνικής υπηρεσίας, δεν κάνουμε τίποτα κεφαλιού μας. Και οι εργασίες που ξεκίνησαν με ίδια έσοδα, ίδια από πέρυσι, και ήταν λογικό να σταματήσουν γιατί όταν μπορείς να διασφαλίσεις το ποσό αυτό από πρόγραμμα θα πας να διαθέτεις ίδια έσοδα από τα λεπτά που έχεις για αυτό το πράγμα, αυτό το πράγμα. Αυτό κάνει. Έτσι διαμορφώθηκε λοιπόν. Και κάτι χώρο που υπήρχαν ως παράθυρα που έκλεισαν, κάποια άλλα τα οποία άνοιξαν, φαίνονται θεωρητικά και μπορεί να καταλάβεις με μια επίσκεψη το πού είναι οι χώροι, οι στεγασμένοι. Μένει να γίνουν τα μεταλλικά στην ουσία κλουβιά κατ' επέκταση του κτηρίου εκεί που θέλει ο ελεύθερος χώρος εκγύμνασης, όπως λέει ο νόμος. Τι λοιπόν είναι αυτό το οποίο δεν έγινε βάσει της διαδικασίας, θέλω να ξέρω. Εγώ άσχετος. Όταν όλα αυτά, ξαναλέω, γίνονται με υποδείξεις της κοινωνικής υπηρεσίας. Γιατί αυτή είναι η και αυτή είναι αυτή η οποία θα υπογράψει στο τέλος την εισήγηση προς το Υπουργείο Ευρωπαϊκής Ανάπτυξης για να πάρουμε την αρχική έγκριση για την ίδρυση προσωρινού καταφυγείου, το οποίο αποτελεί και προϋπόθεση για την χρηματοδότηση του έργου που κληθήκαμε σήμερα να πάρουμε απόφαση για το αν θα το υποβάλουμε ή όχι. Τι λοιπόν σε όλη τη διαδικασία ξαναρωτάω, είναι λεπτό. Να ξέρω, κι εγώ θα ήθελα να είναι όλα έτοιμα. Ποιος το θέλει. Όσο λέει αυτό που είπατε κύριε συνάδελφε, ότι σας είπα ή είπα ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ότι τρεις γρήμοι ψάχνουμε από τον χώρο, αυτό έγινε το 2015 σε μια συνάντηση. Έτσι, άρα δεν είπα σε εσάς. Λοιπόν, σε εσάς. Το παραπέμπτο, το 2015, όταν σπάθηκε μια τέτοια απόφαση, ανέλαβα ο χώρος αυτός πιθανόν να ήταν κάπου στο πεδίο βολής. Εκεί υπήρχε αντίδραση από το ΒΠΑ, από αυτούς τους ανθρώπους που έχουν πληρώσει 22.000 ευρώ το στρέμμα για να επενδύσουν. Ανέλαβα ο κ. Καστοριάδη με κάποιον άλλο χώρο στα Κορέστια. Δεν υπήρχε ούτε ρεύμα, ούτε νερό, ούτε τίποτα. Στην πορεία τη στιγμή που είδαμε ως Δήμος ότι αυτό δεν μπορούσε να επιδοκιμήσει, πήραμε μια απόφαση ότι αποχωρούμε από το σενάριο και δεν γινόταν τίποτα και μπήκαμε στη διαδικασία ανέβρεσης χώρου. Και βρήκαμε αυτόν τον χώρο, ξαναλέω, σε συνεννόηση με την ιατρική υπηρεσία. Και ξεκίνησαν οι εργασίες. Γιατί οι εργασίες εκεί ξεκίνησαν πριν 1,5 χρόνο.
Έτσι, τη σταμάτησε και είπα για ποιο λόγο. Άρα, και χώρος υπάρχει, ο άλλος ο χώρος, όπως ξέρετε, τον, ο οποίος προτάθηκε από τους άλλους δύο δήμους και υπέβαλαν μία πρόταση για καταφύγιο αδέσποτων ζώων προϋπολογισμού 600.000 ευρώ, έτσι, καθένας μπορεί να αντιληφθεί το τι θα κάναμε με 600.000 ευρώ όταν μιλάμε για πρόχειρες κατασκευές. Μιλάμε για πρόχειρες κατασκευές βοηθητικής χρήσης, έτσι λέει ο νόμος, έτσι, και απορρίφθηκε από το πρόγραμμα στο οποίο υποβλήθηκε. Άρα λοιπόν, ακόμη και σε αυτό το κομμάτι, είμαστε όχι ένα βήμα, αλλά τρία βήματα μπροστά. Γιατί από ό,τι τουλάχιστον και όσο γνωρίζω, ακόμη δεν έχει γίνει κάποια άλλη προεργασία για υποβολή ακόμη και σε αυτό το μέτρο, για το συγκεκριμένο, όπως γνωρίζετε, ακόμη και ο μελέτη δεν μπορεί να υποβληθεί, για τον απρόσωπο λόγο και αυτό είναι μάξιμου 300.000. Η αίσθησή μου είναι ότι δεν θα φτάσει τον προϋπολογισμό, παρόλο τον εξοπλισμό, ο οποίος θα είναι προϋπολογισμός που θα περιλαμβάνει και όλο τον εξοπλισμό αυτόματο, αυτομάτων τα εστρόμπου της τρόμπου σήματος και ενέργεια και αναβάθμιση του κτηρίου για τον κλειστό χώρο. Όσο και αν ακούγεται υπερβολή, αλλά από την άλλη δείχνει και τις στοιχειώδεις και όχι μόνο ευαισθησίες μας αυτό.